Καλώς ήρθατε. Σήμερα θα κάνουμε μια διαφορετική στριφτόπιτα με νόστιμη γέμιση. Σε ένα σκεύος βάζουμε 550 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, κάνουμε μια κιλότητα, ρίχνουμε λίγο αλάτι, δύο κουταλιές ξύδι, 4 κουταλιές ελαιόλαδο. Τα σκεύη και τα υλικά που χρησιμοποίησαμε στη συνταγή μπορείτε να τα βρείτε στο foodaholics.shop. 250 ml νερό και ανακατεύουμε να γίνουν ζύμη. Την δουλεύουμε σε λευρωμένη επιφάνεια μέχρι που να ξεκολλάει από τα χέρια. Την χωρίζουμε σε δύο μέρη και τα ανοίγουμε σε φύλλα. Τοποθετούμε ένα μπολ στο κέντρο. Κόβουμε σε 8 ακτίνες. Και αλείφουμε με βούτυρο που είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Διπλώνουμε τις ακτίνες και δίνουμε σχήμα από μπάλα. Για να βλέπετε όλες τις νέες μας συνταγές, κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι και επιλέξτε να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Τα τοποθετούμε σε ελαφρώς αλευρωμένα πιάτα. Σκεπάζουμε με μεμβράνη και αφήνουμε στο ψυγείο για μία ώρα. Λαδώνουμε το ταψί μας. Σε αλευρωμένη επιφάνεια ανοίγουμε την ζύμη σε φύλλο. Το κόβουμε σε λωρίδες με πάχος 3 δάχτυλα. Απλώνουμε με λιτζάνο πιπεριά. Βάζουμε σπασμένη φέτα. Τις κλείνουμε καλά. Κουλουριάζουμε μία λωρίδα. Την τοποθετούμε στο ταψί και τοποθετούμε γύρω-γύρω τις υπόλοιπες. Λαδώνουμε. Και ψήνουμε στους 200 βαθμούς Κελσίου στις αντιστάσεις μέχρι να ροδίσει. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και αφήστε το σχόλιο σας. Αν
Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!